Όπως γνωρίζετε και εσείς, ο ποταμός Παντέλης δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην περιοχή της Σιτίας, πλημμυρικά φαινόμενα, ασφάλεια των κατοίκων, καταστροφή περιουσιών, οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να τακτοποιηθεί. Σήμερα λοιπόν κληθήκαμε και εμείς, είμαστε στην ευχάριστη θέση, ο κ. Περιφερειάρχης με τον εργολάβο υπογράψαν το έργο, ώστε να έχουμε την οριστική συνδιευθέτηση του ποταμού από την περιοχή του Πισκοκεφάλου μέχρι τη Μαρονιά. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση της περιφέρειας, γιατί ένα έργο το οποίο για πολλά χρόνια δεν είχε ολοκληρωθεί βρίσκεται στη φάση της υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο για να προχωρήσουμε την ολοκλήρωσή του. Ένα έργο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της Σιτίας, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ένα έργο το οποίο εδώ που τα λέμε πάρα πολλά χρόνια περίμενα να μπει στη διαδικασία υλοποίησης. Πρέπει να ευχαριστήσω με τον κύριο Περιφερειάρχη, διότι από την πρώτη μέρα που τέθηκε το ζήτημα είπε ότι είναι από τις εκκρεμότητες οι οποίες θεωρεί ότι πρέπει να έχουν άμεση δρομολόγηση και επίλυση. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, το γνωρίζει ο κόσμος όλος, έχει αλλάξει η εικόνα του ποταμού. Έχει εδραιωθεί το αίσθημα της ασφάλειας στους συνδημότες μας. Θεωρώ τώρα ότι με την ολοκλήρωση του έργου και με τις προσπάθειες που θα γίνουν, εάν κινητοποιήσουμε λίγο το Υπουργείο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, ώστε να προχωρήσει μαζί με το συγκεκριμένο έργο παράλληλα και η ολοκλήρωση του έργου της λιμνότητας Καμινίζου. Και μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμαρχο της Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και όμως απαραίτητη προϋπόθεση και την υποστήριξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έχουμε ένα σημαντικό έργο ολοκληρωμένο την επόμενη διετία. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μια ευτυχής συγκυρία την περιοχή και θα έχει λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είπαμε, χρονίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ήρθε επιτέλους η ώρα να τακτοποιηθεί. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την Περιφέρεια και συγκεκριμένα ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη.